Το λόγο έχει η δική αγορήτρια της Δημοκρατικής Αριστεράς, η κυρία Σιμίνα Ξηροτήρη. Όλοι όσοι δικαιούνται, κύριοι συνάδελφοι, πέρα από χρώμα, φιλή και οτιδήποτε δικαιούνται, θα το πάρουν. Να γίνεται αντιληπτό. Κυρία Ξηροτήρη, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η τελευταία παρέμβαση του Υπουργού ήταν ατυχής, εν πάση περιπτώσει. Ατυχής. Τόσους αγώνες γίνεται για το κοινωνικό μέρισμα. Θα κάνουμε συζήτηση. Και απαντάτε τώρα ότι στο στοιχείο αυτό να ικανοποιήσετε τη Χρυσή Αυγή ότι είναι 80... πάση περιπτώσει, ενδιάμεσα στη διαδικασία. Λοιπόν, να μην χάσω χρόνο. Το μηδενίζω το χρόνο. Εντάξει, εκτιμάτε πού πρέπει να απαντάτε και πώς πρέπει να απαντάτε και εγώ σας λέω, σας κάνω κριτική σε αυτό. Λοιπόν, ως προς το θέμα του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, οι διαπιστώσεις οι οποίες γίνονται και ο απολογισμός για τη μέχρι σήμερα περίοδο αναδεικνύει η κυβέρνηση με αυτό που κάνει, αναδεικνύει τα οικονομικά μεγέθη της σταθεροποίησης και μόνο και μάλιστα σε απόλυτους αριθμούς. Αφήνει τα άλλα στοιχεία της προσαρμογής, τα άλλα οικονομικά στοιχεία, τα στοιχεία της ανάπτυξης, τα στοιχεία της πραγματικής οικονομίας, της ρευστότητας κτλ. Και βέβαια, κύρια, εκείνο που δεν κάνει είναι να συσχετίσει. Δηλαδή, τι είχαμε, τι δώσαμε, τι θυσίες είχε ο ελληνικός λαός και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του μεσοπρόθεσμου για να μπορέσει να σχεδιάσει και για την επόμενη περίοδο. Σχεδιάζει λοιπόν στην επόμενη περίοδο με ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο χαρακτήρα, χωρίς να έχει εκείνα τα στοιχεία και εκείνα τα εργαλεία που θα μπορέσουν να μας πείσουν ότι θα πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Όσον αφορά λοιπόν τις εκτιμήσεις, σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί για τα πρωτογενή πλοενάσματα καταρχήν, εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει μια άσκηση επί χάρτου. Αρχικά για τα εκλογικά έτη 14-15 η κυβέρνηση χαμηλώνει τον πήχη ώστε να μετριάσει το δημοσιονομικό κενό σε 0 το 14 και 911 εκατομμύρια το 15, ενδεχόμενα για να αποκρύψει νέα μέτρα. Παρά τα αυτά για το 16 το δημοσιονομικό κενό δυστυχώς θα φτάσει στο 1,93 δις, για την κάλυψη του οποίου δεν αναφέρεται τίποτα. Δηλαδή, αν θα έχουμε νέα μέτρα, με ή χωρίς δανεισμό, ή αν όλα θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων με την Τρόικα. Και στη συνέχεια έχουμε την αρχή των θαυμάτων. Υψηλά δημοσιονομικά πλεονάσματα, της τάξεως των 9,5 δις για το 17 και 11,5 για το 18, είναι αισιόδοξες προβλέψεις, ιδιαίτερα για μια χώρα που βρίσκεται ακόμη σε βαθιά ύφεση και έχει χρέος 175% που πρέπει να αποπληρώσει. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη της δημόσιας οικονομίας στηρίζονται σε αισιόδοξες προβλέψεις, τόσο για τους ρυθμούς μεγένθησης και ανάπτυξης, όσο και για τη μείωση της αναργίας. Πώς είναι δυνατόν να εξασφαλίσουμε ρυθμούς ανάπτυξης μέχρι και 3,3% το 18 και θα μειώσουμε στο μισό την αναργία, ταυτόχρονα μάλιστα με την επιδίωξη τόσο υψηλών πλεονασμάτων για μακρά περίοδο. Διαρωτάται κανείς πώς θα γίνει αυτό, χωρίς δημιουργία νέων δανειακών αναγκών, πώς θα αποκατασταθούν οι μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στους πολίτες της χώρας από το πρόγραμμα της δημοσιονομικής προσαρμογής και πολύ περισσότερο πώς θα εξασφαλιστούν τα κεφάλαια για τις αναπτυξιακές ανάγκες. Από τα στοιχεία της Ελστάτ, η ανεργία το 2009 ήταν στο 11%. Έφτασε στο 26,5% το 2013 και εκτιμάται το 2014 να φτάσει στο 26,7%. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει για το 2015 πτώση στο 24,5%. Από όλα αυτά καθίσταται σαφές ότι η ανεργία εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη παρενέργεια της δημοσιονομικής προσαρμογής και μόλις το 2015 θα αρχίσει να πέφτει. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν το 2018 να φτάσει στο 15%. Από την άλλη πλευρά, έως τώρα η μεγάλη πτώση των εισοδημάτων και οι συνεχείς ανασχεδιασμοί στο φορολογικό